Επέλεξα να μην απευθυνθώ. Η πρόσκληση στον κύριο Παπανδρέου έχει προκαλέσει και κάποιους τριγμούς, κάποιες αναταράξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Στο εσωτερικό, με συγχωρείτε, του ΠΑΣΟΚ, κυρίως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, στη βενιζελική ομάδα στελεχών. Και ίσως και στον ίδιο τον κύριο Βενιζέλο. Λένε, γιατί κάλεσε αυτόν που έκανε διάσπαση. Γιατί καλεί αυτόν που διέσπασε το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, καταρχήν εδώ δεν μιλάμε για επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε για διάλογο σε βάση πολιτική και προγραμματική, για συμπόρευση και για συμπαράταξη δυνάμεων. Και πιστεύω ότι οι άνθρωποι που εκφράζουν ένα χώρο πρέπει να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία. Πρέπει να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία και είναι, ξέρετε, πολύ εύκολο να διχάζει κανείς και να χωρίζει. Είναι δύσκολο να βρίσκει τον κοινό παρανομαστή και να βρίσκει τη δυνατότητα να χτίζει γέφυρες, να ενώνει και να πολλαπλασιάζει δυνάμεις. Είμαι από αυτούς που επιλέγω το δεύτερο. Επιλέγω να χτίζω γέφυρες και να πολλαπλασιάζω τις δυνάμεις μας. Από εκεί και πέρα, το λέμε όλοι για αυτούς που έχουν κάνει κάτι πάρα πολύ άσχημο, πάρα δεν πολύ άκουσα. Κακό. Το δεύτερη ευκαιρία το λέμε για. Ξέρετε γιατί, για ποιους τους το λέμε. Για αυτούς που έχουν κάνει σφάλματα, λάθη, εγκλήματα. Γιατί το λέτε αυτό? Πήρε μια απόφαση. Αυτή η δεύτερη ευκαιρία. Πήρε μια απόφαση. Είχαν συνέπειες από αυτή την απόφαση. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνουμε οριστικά. Εγώ δεν το έχω δει αυτό στη ζωή. Η αποφυλάκηση. Εγώ δεν το έχω δει αυτό να συμβαίνει στη ζωή. Δηλαδή, έχω δει ότι πρέπει να είμαστε διαλλακτικοί. Με ανοιχτά μυαλά, όπως έγραψε και ο κύριος Θεοδωράκης. Βεβαίως, λέει ο κύριος Θεοδωράκης ότι 15 άνθρωποι σε μια επιτροπή θα μπορούσαν να είναι εκπρόσωποι της κοινωνίας. Κατά τη γνώμη μου, 15 άνθρωποι μόνο δεν μπορεί να εκφράσουν την κοινωνία και από ποιους θα επιλεγούν. Όμως αυτά είναι ζητήματα που μπορεί κανείς να τα βρει στο τραπέζι του διαλόγου. Μίλησε για ένα κοινοβούλιο και του κέντρου. Ναι, κοιτάξτε, το κέντρο καταρχήν είναι υποσύνολο του χώρου που εμείς θέλουμε να εκφράσουμε. Εμείς μιλάμε για την κέντρο αριστερά. Αλλά ξέρετε πώς ακούγονται τώρα, το κοινοβούλιο του κέντρου, ποιοι θα μπουν στην επιτροπή. Είναι αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα εσείς λαϊκά, το όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Γι' αυτό πρέπει να τα ξεπεράσουμε αυτά, και κυρία Μακρύ. Είναι σαν στρίβι δηλαδή, το αραβόνα. Δηλαδή, ναι, να το συζητήσουμε, να κάνουμε το κοινοβούλιο του κέντρου, το οποίο είναι τόσο θολό που κανείς δεν βγάζει άκρη. Τι χρονοδιάγραμμα δηλαδή να βάλετε σε ένα τόσο θολό πράγμα? Εγώ ρωτώ, μεταξύ σας υπάρχει επικοινωνία, κυρία Γερματά? Δηλαδή έχετε σηκώσει εσείς το τηλέφωνο να του πείτε «Σταύρο, θα κουβεντιάσουμε» και να απαντήσει εκείνος «Ναι, θα συζητήσουμε»? Προφανώς υπάρχει μεταξύ μας επικοινωνία, κυρία Μακρύ. Άρα λοιπόν εσείς έχετε ένα σήμα και ένα πράσινο φως από τον κύριο Θοδωράκη ότι θα προχωρήσετε. Και μεταξύ μας υπάρχει επικοινωνία και μεταξύ συνεργατών υπάρχει επικοινωνία. Εκτός από τη δημόσια επικοινωνία που λέω, έχουμε εμείς δηλαδή. Εγώ λέω, έχετε εσείς ένα πράσινο σήμα ότι θα προχωρήσετε? Από την εμπειρία μου, όταν η επικοινωνία είναι μόνο δημόσια, υποδηλώνει ότι δεν θέλει κανείς να προχωρήσουν τα πράγματα. Γι' αυτό σας ρωτώ αν υπάρχει ιδιωτική επικοινωνία. Ότι υπάρχει πραγματική επικοινωνία και μεταξύ μας και μεταξύ συνεργατών. Αυτή τη φορά λοιπόν, μέσω της επιστολής, υπήρχε ένα μεταξύ συνεργατών, ναι. Με τον ίδιο αυτή τη φορά δεν είχα την ευκαιρία, είχα παλιότερα, όπως ξέρετε. Αυτή τη στιγμή, μέσα από την επιστολή, εγώ θεωρώ ότι υπήρχε ένα δειλό ναι. Έγινε ένα δειλό βήμα. Αλλά είμαι υπέρ των τολμηρών αποφάσεων και λύσεων. Σχετικά με τον κύριο Παπανδρέου, πολλοί λένε, ας πούμε, ότι είναι ένα πολύ τοξικό πρόσωπο στην ελληνική πολιτική σκηνή ο κύριος Παπανδρέου, μετά το μνημόνιο, το Καστελόριζο, τα χρονιά της διακυβέρνησης, την πτώση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ που σε μεγάλο βαθμό το αποδίδεται. Εσείς όμως επιστρέφετε στον Γιώργο Παπανδρέου. Θεωρείτε ότι αυτό θα σας δώσει κάτι, θα σας προσδώσει κάτι πολιτικά? Εγώ δεν μένω σε τέτοιου είδους. Πάντως πήρε και ένα 2,5%. Δεν μένω σε τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς και στερεότυπα που κάποιοι γιατί επιχειρούν. Γιατί γελάτε, κυρία Μακρύ? Γελώ γιατί όταν κανείς πάει να ανασυνθέσει ένα χώρο, δεν μπορεί να το αγνοήσει. Ναι. Δεν πιστεύω στα στερεότυπα που προσπαθούν οι άλλοι να δημιουργήσουν. Οι πολιτικές δυναστείες. Και νομίζω ότι θα κριθεί ο καθένας από εμάς από τη στάση που θα κρατήσει απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία. Πιστεύω ότι η πρωτοβουλία και η πρόσκληση είναι πάρα πολύ ειλικρινής, είναι πάρα πολύ καθαρή. Δεν έχει κανένα προαπαιτούμενο. Λέω, ελάτε να συμφωνήσουμε σε ένα προγραμματικό πολιτικό πλαίσιο για τη χώρα. Δεν χρειάζεται να διαλύσουμε τα κόμματά μας. Χρειάζεται να προχωρήσουμε μια κοινή δράση.
Και αν αυτό προχωρήσει και συμφωνήσουμε και υπάρχει αυτό το μήνυμα της συμφωνίας, πάμε στη μεγάλη κοινωνική βάση που θα επιλέξει ποιος είναι, θα είναι επικεφαλής αυτού του σχήματος. Και αυτό θα δημιουργήσει και μια δυναμική για αυτό το σχήμα.